Πνεύματος. Αμήν. Να σας ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου, ο Παντοδύναμος Θεός να χαρίζει σε όλους υγεία, σε εσάς και τις οικογένειάς σας, δύναμη πολύ, φωτισμό σε όλους μας, να είμαστε καλά. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, με υγεία. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Υπόθηκαν σημαντικά θέματα από τον κύριο Βορίδη. Ο κόσμος έδειξε ενδιαφέρον. Υπάρχει πλέον η προοπτική που δίνει η Νέα Δημοκρατία. Το αντιλαμβανόμαστε κάθε μέρα. Το δημοσκοπικό προβάδισμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την παράδειξη της Νέας Δημοκρατίας μας δείχνει ότι αποστρέφεται την πολιτική που εστερνίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Η Ελλάδα προχωρά. Η Ελλάδα με τις επενδύσεις μπορεί να απεπλακεί. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο που για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει. Είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και με στελέχη. Όπως ο κύριος Βορίδης, είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα πεπλακούμε από αυτή την οικονομική δίνη που έχει περιληφθεί η Ελλάδα. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ακριβώς η αντιμετώπιση του θέματος της ανεργίας. Αλλά για να αντιμετωπιστεί η ανεργία, θα πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί η οικονομία, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ελλείμματα που είχε το κράτος μέχρι πρώτην και εν συνεχεία να δούμε την οικονομία να μπαίνει σε αναπτυξιακή τροχιά. Δηλαδή τι θέλουμε, θέσεις εργασίας και θέσεις εργασίας μπορούμε να φτιάξουμε μόνο με ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και ταυτόχρονα με την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Για να υπάρξει προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, η οικονομία πρέπει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και την παραγωγικότητά της προκειμένου να υπάρχει κερδοφορία και προκειμένου να υπάρχει ενδιαφέρον για την επένδυση. Αυτές τις κατευθύνσεις υλοποιεί η κυβέρνηση και αυτές τις κατευθύνσεις είναι που πρέπει να περιμένουν οι νέοι άνθρωποι πρωτίστως, οι οποίοι ακριβώς όπως είπατε μαστίζονται από την ανεργία, αλλά και εν γέννη οι άνεργοι, γιατί μόνο έτσι θα φτιαχτούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος εκτός από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τις επενδύσεις για να φτιάξουμε θέσεις εργασίας. Πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει πορεία, προσπαθούν να συμπλέξουν με κάτι άλλο από αυτά που μέχρι τώρα προσλάβανε? Εγώ θα ήμουν έτοιμος να χαιρετήσω την εγκατάλειψη μιας μηδενιστικής λαϊκιστικής αντιπολίτευσης και την υιοθέτηση ενός άλλου τόνου στην αντιπολίτευση που πραγματικά θα ήταν δημιουργικός. Γιατί σε μια δύσκολη περίοδο πάντα υπάρχουν περιθώρια να υποδείξει σφάλματα ακόμα και στην καλύτερη διακυβέρνηση. Έχω όμως μια ανησυχία, πρέπει να τη μοιραστώ μαζί σας. Και η ανησυχία αυτή είναι ότι στην πραγματικότητα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απλώς είναι δίγλωσσος. Χαϊδεύει αυτιά στο εξωτερικό, τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν και εν συνεχεία έρχεται, λέει τα αντίθετα στο εσωτερικό, γιατί πάλι θέλει να χαϊδέψει τα αυτιά των Ελλήνων πολιτών, νομίζοντας ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να ακούσουν κάτι σαν αυτό το οποίο λέει αυτή τη μηδενιστική λαϊκιστική αντιπολίτευση. Είναι πολύ σημαντικό όμως και η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι αξιόπιστη, σοβαρή, συγκροτημένη και να μην αλλάζει θέσεις ανάλογα με τα ακροατήρια στα οποία μιλάμε. Κοιτάξτε, έχω τη γνώμη ότι οι δημοσιονομικοί δείκτες όλοι βελτιώνονται, εκπληρώνονται οι στόχοι του δημοσιονομικού προγράμματος και της προσαρμογής, η οικονομία σταθεροποιείται, οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν και όλα αυτά με κάνουν αισιόδοξο ότι μετά από ένα δύσκολο πρώτο εξάμεινο για το 2013 θα αρχίσουμε να βλέπουμε ανάσχεση της υφέσεως και μείωση της ανεργίας. Θα αρχίσουμε δηλαδή να βλέπουμε μια ανάστροφη πορεία και θεωρώ ότι αυτό κυρίως θα φανεί και θα δείξει μετά το τέλος του 2013, στις αρχές του 2014. Άρα είμαστε σε μια πορεία σταθεροποίησης, είμαστε στην πορεία της παραγωγικής ανασυγκρότησης και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι η καλή κατεύθυνση, αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε.